Παλική ώρα μηδέν θα λέγαμε. Είναι η πιο κατεστραμμένη περιοχή της Κεφαλονίας και οικονομικά και μετά του σεισμού. Εγώ και ο συμπολίτης μου, ο κύριος Γαλανός, προερχόμαστε από το πιο κατεστραμμένο χωριό της Παλικής, από τον Άγιο Δημήτρη, που είμαστε περίπου στα 2 με 3 χιλιόμετρα από το επίδευμα. Η κατάσταση είναι τραγική. Το ΦΕΚ θέλει κατά τη γνώμη μου επανεξέταση και αναθεώρηση. Υπάρχουν πολλές ατέλειες. Η τιμή των 800 ευρώ που δίνουν στα κόκκινα σπίτια, συν το δάνειο, που κάνουν 1000, είναι απαγορευτική για να στεγαστούμε πάλι. Το δάνειο, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν γίνεται να το πάρει ούτε μια μικρή μειοψηφία από τους σεισμόπιθους. Άρα λοιπόν μένουμε στα 800. Με 800 ευρώ, αν συνυπολογίσουμε τα έξοδα της αποθεμελίωσης, τα έξοδα των ασφαλιστικών εισφορών, τις άδειες του μηχανικού και όλα τα υπόλοιπα, σύν το ΦΠΑ 23%, μένει τίποτε με το γεγονός που συμπληρώνει αυτή την καταστροφή, το ότι πιάνουν τους ορόφους σε ένα πιο όρφο σπίτι, λέει άλλη ιδιοκτησία υπάρχει, άλλη. Εμείς ζητάμε το ποσό αυτό να γίνει περισσότερο, διότι το δάνειο, σας λέω, είναι σαν ένα μηνυμάκι, και η ιδιοκτησία να πάει αθροιζόμενη μέχρι τα 120 τετραγωνικά. Εφόσον μπορούμε να πάρουμε μέχρι να φτάσουμε τα 120. Η πρώτη δόση δίδεται αφού κάνεις όλες τις διαδικασίες. Πού θα βρει ο σεισμόπληκτος να κάνει τη διαδικασία, να τα φτιάξει όλα για να πάει να πάρει την πρώτη δόση. Άρα πρέπει να δοθούν όπως και σε άλλες περιπτώσεις σεισμών μία προκαταβολή στα κόκκινα σπίτια για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Θα έρθω στα κύτταρα. Και πάλι το κοστολόγιο δεν είναι αρκετό ώστε να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι επισκευές. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός. Τα είπαν καλύτερα οι συμπολίτες, πολιτική μηχανική. Πρέπει ό,τι επισκευή γίνει να είναι σωστή ώστε σε επερχόμενο σεισμό να μην έχουν πάλι τα ίδια. Για να γίνει σωστή, πρέπει να δοθούν και στα κίτρινα σπίτια παραπάνω χρήματα για να γίνει σωστή κατασκευή και με σωστά υλικά. Ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν αναφέρθηκε είναι η στέγες. Βάσει του νόμου Τρίτσι, το 85-84, αν θυμάμαι καλά, απαγορεύεται να βάλεις οτιδήποτε άλλο εκτός από κεραμίδι. Σήμερα, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα σύγχρονα δομικά υλικά, που εύκολα μπορεί κάποιος να δει στο διαδίκτυο, υπάρχουν υλικά τα οποία είναι πολύ ελαφριά, να μην βάλουν με τόνους, με 15 και 20 τόνους. Υπάρχουν υλικά τα οποία να είναι στην διακριτική ευκαιρία του πολίτη, του σεισμόπιτου, να τα τοποθετήσει, ώστε να έχουμε ασφάλεια, διότι η αποδιοργάνωση των κεραμιδιών έγινε σε όλα τα σπίτια σχεδόν, ανεξάρτητα αν είχαν ζημίες στο φέροντα οργανισμό ή στην ηθοποιία. Δηλαδή, κάποια δεν πάθαν τίποτα, μόνο τα κεραμίδια. Γιατί να είμαστε εκλογισμένοι σε έναν νόμο που δεν είχαμε το ιστορικό. Μετά από όλα τα ατυχήματα και στην Αθηνία, και πριν έχουμε το χώρο της Αθηνίας και στην Αεροπλοεία, αλλάζουν οι κανονισμοί όταν έχουμε κάτι καλό ιστορικό. Έχουμε λοιπόν τα κεραμίδια δεν αντέχουν. Ενάλογα, πολύ σοβαρά. Συγγνώμη, είμαστε μέσα πιο σεισμόπληκτοι. Έχουμε λοιπόν ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Καρανός συμπολίτης έχει το σπίτι χάρο πάνω στον εθνικό δρόμο το οποίο περάσει ίσως, στον Άγιο Δημήτρη. Οι κατεδαφίσεις δεν έχουν γίνει καθόλου καμία εκτός από μία, ένα ξενοδοχείο. 14 μήνες μετά το σεισμό, όλες οι κατεδαφίσεις βρίσκονται στα χαρτιά. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρακτέο. Ακούω δημοκρασίες, ακούω συμβάσεις, ακούω το ένα από το άλλο. Σαν απλός πολίτης, κύριε Υπουργέ, θέλω να ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να ξαναπούμε στα σπίτια μας. Λοιπόν, θα σας δώσω το κοινό, θα μιλήσει τώρα ο κύριος Καραλός να συνεχίσει για το θέμα που απασχολεί.